Τώρα κυρίε και κύριοι, η επίθεση με γκαζάκια στην επιχείρηση τη Μαρέβα Γκραμπόφσκη του Ψηρή πυροδότησε εκ νέου την πολιτική αντιπαράθεση για ανελαίτη στοχοποίηση τη συζύγου του από τα υπόγεια του Μαξίμου. Έκανε λόγο ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι η στιγμή τη επίθεσης με γκαζάκια έξω από τα γραφεία επιχείρηση που ανήκει στη Μαρέβα Γκραμπόφσκη, σύζυγο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λίγο μετά τι τρει τα ξημερώματα, εμπριστικό μηχανισμό αποτελούμενο από τρία γκαζάκια και έφλεκτο υλικό εξεράγει στην είσοδο τη επιχείρηση στην οδό τάκης του Ψηρή, προκαλώντα υλικέ ζημιέ. Σύμφωνα με πληροφορίε μαρτύρων, τρει ώρα τα ξημερώματα άγνωστοι τοποθέτησαν έξω από την επιχείρηση εδώ γκαζάκια με αποτέλεσμα να αποκλειθούν μικρέ φθορέ τόσο στα μάρμαρα όσο και στην πύλη εισόδου του χώρου. Ω προϊόν στοχοποίηση από την κυβέρνηση, χαρακτήρισαν την επίθεση ο Κυριακός Μητσοτάκης αλλά και ο αντιπρόεδρος τη Νέα Δημοκρατία, Άδωνης Γεωργιάδης επίθεση σήμερα το πρωί με γκαζάκια στο γραφείο τη συζύγου μου. Εκεί οδηγεί η ανελαίτη στοχοποίησή τη από τα υπόγεια του Μαξίμου και τα φερέφωνά του που έχουν βέβαιο στόχο να πλήξουν εμένα. Δεν του φοβόμαστε και δεν θα του περάσει. Με μια τυπική ανακοίνωση τοποθετήθηκε το μέγαρο Μαξίμου, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ απαντώντας στο tweet Μητσοτάκι έκανε λόγο για άθλια απόπειρα να χρεωθεί η επίθεση στην κυβέρνηση. Καταδικάζουμε περίφραστα και αποφασιστικά την επίθεση στην επιχείρηση της κυρίας Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη. Είναι απόλυτη και απερίφραστη η καταδίκη μα για την επίθεση με γκαζάκια στην επιχείρηση τη κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκη Μιτσοτάκη. Η προσπάθεια όμω του κυρίου Μιτσοτάκη να χρεώσει την κυβέρνηση την άθλια αυτή ενέργεια είναι επικίνδυνη για τη δημοκρατία και επιβεβαιώνει την ολοκληρωτική του αντίληψη.